Φρονητό. Φάγαμε όλα τα ζελεδάκια, αρεσί. Έχουμε ακόμα. Πού? Και εκείνα έχουν ζελεδάκια. Ναι, αλλά χαλάσουμε για ακόμα μία φορά τον ντεκόρ. Κάτι έγινε σήμερα. Βγήκε στον ήλιο και κάτι έβαθε το μαλλί σου. Μήπως κάηκε. Ήταν να κάνω ένα τατού ή να κάνω ένα πίρσινγκ. Μη γυρίσεις. Μη γυρίσεις. Κάνε ένα κοντινό, σε παρακαλώ πολύ, στο Φραν. Βέρωνα, με το ένα. Έχω το καπέλο εδώ, με κορυδεύεις πολύ, θέλω όχι, το όχι, καπέλο. Όχι. Με το ένα, με το δύο, με το τρία γύρνα. Παιδιά, κοιτάξτε το Φρανίτο. Προχώ πράγμα. Λίγο, λίγο, ρε παιδιά, λίγο ήχο. Ναι. Μακελιό. Ναι. Μακελιό. Λοκόπεδα. Λοκάκια. Εγώ, εσύ, τι τρως τώρα πρωί-πρωί? Τρώω το τελευταίο ζελεδάκι. Είδες ότι το ξανθό μου είναι πιο πετυχημένο από το δικό σου? Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω. Ναι, κάνε ένα πλάνο. Έλα δίπλα. I don't think so. Έλα δίπλα. Ποιο είναι πιο ωραίο ξανθό της μάνας ή το δικό μου? Το δικό μου. Το δικό μου είναι πιο ωραίο. Το δικό μου είναι by Χριστάμπουρας, ρε. Τι λες τώρα. Και το δικό μου by Ελένη, που πάει ο Χριστάμπουρας να κουρευτεί στην 29 Ελένη. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Χριστάμπουρα. Αυτοί ξέρουν. Ναι. Γι' αυτό πάει να κουρευτεί στην Ελένη. Ναι, όχι. Κάνει πλάκα. Ο Χριστάμπουρας είναι ο μάστερ τη βαφή. Ναι, γι' αυτό πάει να του βαφεί δεν η Ελένη. Μα δεν μπορεί να τα κουρέψει κάποιο. Μόνο του τα βάφει. Ναι, μόνο του τα βάφει τα μαλλιά. Όχι, κάνει μεγάλο λάθος. Πόσο στοίχημα πάει. Πάμε στοίχημα, πάρε το τηλέφωνο. Πάμε. Το παίρνω εγώ. Το παίρνω εγώ. Βάλτε σε ανοιχτή ακρόαση. Θα πιαστούμε μαλλί με μαλλί. Εδώ θα γίνει η μάχη των κομματών, παιδιά. Εγώ υποστηρίζω Χριστάμπουρα. Βάλτε να. Σε ανοιχτή ακρόαση. Να πάω εγώ την Ελένη. Από την άλλη, τους βάλουμε τσακωθούνε. Η Ελένη τώρα δουλεύει, δεν γίνεται. Γιατί? Ο άλλος τρώει κρέπες. Έχω δει στο Instagram. Ο Χριστάμπουρας δεν δουλεύει. Τρώει κρέπες. Βάλτε εκεί. Γεια σας, είστε στον αέρα. Στο Λόκαρι Πορ, τι κάνετε? Θέλω να σε προειδοποιήσω. Θέλω να σε ειδοποιήσω ότι είσαι στον αέρα και έχουμε πιαστεί εδώ πέρα. Έχουμε κάνει τη μάχη της τρίχας. Και εγώ υποστηρίζω ότι ο δικός μου κομμωτής, δηλαδή εσύ, είναι ο γκουρού των μαλλιών. Ενώ Φρανίτο, θέλω να σου πω, θέλω να ανοίξεις την τηλεόραση σου αυτή τη στιγμή και να συντονιστείς να δεις ότι έχει κάνει ξανθιές αντάβιες. Χρήστο, αυτό που σου λέω. Μία ξανθιά αντάβια μόνο είναι. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά σου μιλάω. Και εγώ υποστηρίζω ότι ο δικός μου κομμωτής τον υποστηρίζουν οι 29 κατασκευαστές πλυντηρίων. Πες του πώς που βάφει το μαλλί. Και εγώ υποστηρίζω ότι το μαλλί σου το βάφεις μόνος σου γιατί είσαι ο γκουρού των μαλλιών και αυτός μου λέει ότι το βάφει στη δικιά του την Ελένη. Καλέ, τι λέει, πες τα. Πες τα! Ψεύτη, κλείσε τώρα. Ψεύτη! Πες τα! Όχι ρε, ο δικός μου κομμωτής που είναι ο γκουρού των μαλλιών, σιγά που θα τα έβαβε σε ένα άλλο κομμωτή. Πες το ότι έχω μια φωτογραφία στην οποία είναι στην πόρτα ναι. του κομμωτήριου με τα τέτοια. Εγώ, να μην τη βάλω στον αέρα. Εγώ πάντως κίτρινη αντάβια δεν έχω. Μία αντάβια. Η δική μου δεν είναι κίτρινη, είναι γκρι. Θα γίνει μάχη των μαλλιών. Λοιπόν, σε κλείνω αγαπουλίτσα μου, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Γεια. Όχι, για να εξηγούμε. Έχω φωτογραφία ντοκουμέντο. Μην μου κάνει να άλλο το να κουρεύετε, που νομίζω όχι. Και πάλι και μόνο ναι, του κουρεύετε. Με χαρτο, με αλουμινό χαρτο. Θα υποστηρίξω Χριστάμπουρα μέχρι τέλος. Δεν γίνεται εσύ να μου τώρα να μου απαλωτριώνεις και να μου. Πείτε και ένα άλλο ρήμα. Να μου. Πες ένα ρήμα. Να μου υποβαθμίζεις το νούμερο ένα κομμωτή. Όχι, μωρέ, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν. Παιδιά, όσοι δεν το καταλάβατε, που θα το καταλάβατε. Δηλαδή, το θέατρο του παραλόγου αρχίζει. Ένα άλλο. Τι θέατρο, δεν έχουμε χωριά θέατρο ένα σήμερα. Ένα άλλο. Λόκαρι Πορτ είναι για εσάς και μόνο εδώ πέρα. Όσοι το βλέπετε για πρώτη φορά, μην νομίζετε ότι μιλάμε για τρίχες. Δηλαδή, τρίχες λέμε γενικότερα. Αλλά είμαστε εκπομπή ενημερωτική. Ναι, πολύ ενημερωτική. Ενημερωτική, δηλαδή, ως το κόκαλο, όσο δεν πάει. Πώς είναι ο Παπαδάκης, έτσι κι εμείς. Θα ήθελε ο κύριος Γιώργος χωρίς να τον. Τι τον. Τον προσβάλλουμε. Αλλά ο κύριος Γιώργος είναι ο κύριος Γιώργος. Εμείς είμαστε εμείς. Τι εννοείς δηλαδή τώρα αυτό, τι μου λες, εσύ πας με αμάξι, εγώ με πάω με το μετρό και ο κύριος Γιώργος πάει με μηχανάκι. Με τη Βέσπα.
Λοιπόν, να σας πούμε τώρα πέρα από την πλάκα ότι στην παρέα μας έχουμε τα Bubble Tail, αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό, το τσάι, το Bubble Tea συγκεκριμένα, το οποίο όταν το πιείς θα καταλάβεις κι εσύ ότι απελευθερώνονται κάτι γεύσεις μέσα από τις φυσαλίδες εδώ πέρα, από τα bubbles που έχει, απελευθερώνεται σιρόπι γεύσεων, το οποίο έρχεται όλο αυτό στο στόμα σου και σου κάνει έτσι μια πολύ ωραία μίξη, μια πολύ ωραία γεύση αρωμάτων, χρωμάτων και πανδεσίας και απόλαυσης. Όπα, τι ωραία τα λες! Τα βρίσκεις σε 4 καταστήματα στην Αθήνα και, και σε ένα στη Σαντορίνη και κάθε μέρα να ξέρεις ότι με τα Bubble Tail είναι πάρτι. Πάρτι, αυτό Animal. Είναι το μόνο σίγουρο. Πάρτι κάθε μέρα. Μη με σπρώχνεις, ρε. Τι αυτό τι πω? Είναι, χτεσινό είναι. Όχι. Ρε μαντώ. Όχι. Το σημερινό. Αυτό είναι το σημερινό. Και αυτή εδώ που λέει για τον Τζίπρα τι είναι. Αυτή είναι χθεσινή. Αυτή είναι δεν σημερινή. Δεν μας κάνει δηλαδή αυτή. Αυτή είναι, αλλά εντάξει, οι χορηγίες είναι οι ίδιες. Τι θα σου πω. Αμίτα Μοσίν γιορτάζει 10 χρόνια θετική ενέργεια, το ήξερε. Εννοείται ότι έχει το ήξερα. Έχει ένα διαγωνισμό στην www.thetikienergia.gr, την οποία μπορείτε να μπείτε εσείς μέσα, να ανεβάσετε μια φωτογραφία με την παρέα σας και να κολλήσετε αυτά τα υπέροχα θετικέ. Ποιο τι κάνει, τι καμό. Ναι, μακέλιο. Θετικά stickers και μπορείτε να κερδίσετε. Πρώτα, να πάτε στην ημέρα θετική ενέργεια στην Αθήνα. Δεύτερο, να πάτε σε ένα μέρο στην Ευρώπη με όλη την παρέα σα. Θετική ενέργεια για να γιορτάσουμε 10 χρόνια. Χρόνια πολλά, να τα κατοστήσετε. Αναπτήρα δεν μου έφερες. Δεν μου έφερες αναπτήρα. Ποιο να σημαδέψω, γιατί δεν μου έφερες αναπτήρα να φάμε ένα ζελεδάκι έτσι όπως μου είπες να το φάμε. Όπως το κάνουν στην Αμερική με τη ναι. φωτιά. Θα εσύ το έχεις δοκιμάσει έτσι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι καλύτερο από ό,τι χωρίς αναπτήρα. Είναι πάρα πολύ καλύτερο. Θα το κάνουμε τώρα. Έχει πάει περιέργεια. Δώσε ένα break. Όχι. Τι θες. Πες μου κι αυτό, μια που είσαι. Κοίταξε. Ζουμαρέτο, φέρε το ζουμί κοντά, κοίτα τι σου έχω εγώ εδώ. Sunset Beach Party by Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Αυτό είναι, πότε? 26 Ιουλίου 2015, από τις 5 μέχρι τις 10 το απόγευμα. Πού? Στο Αστήρι Beach Μπουλιαγμένη. Αυτά είναι, να πάτε παιδες για να περάσετε τέλεια. Τώρα δώσε break. Turn off the lights, μου λες, μωρέ. Πλασίμπο είναι. Ήταν. Πλασίμπο είναι, να το. Δώσε φωνή, ρε, εσύ. Δώσε ένταση. Μίκονο! Άσχετο. Σαντορίνη! Μάταλα! Μάταλα, στα Μάταλα δεν πάει. Αλβανία, είπε. Μάταλα, καλέ. Yeah. Να δώσουμε και χαιρετίσματα στο Μανταλβανία. Αφού δεν ξέρουμε να μιλήσουμε αλβανικά, μη. Σωστό. Ρε, εσύ να μην ξέρουμε πώς είναι. Και δεν μας βλέπουν κιόλας στο Μανταλβανία. Μας βλέπουν. Όχι, και είναι το μεγάλο λάθος. Κάτι βλέπουν μέσα από το Instagram, μέσα από ναι, το social media. Ναι, μας παρακολουθούν όλοι εκεί το είδες στο Instagram. Βεβαίως, βεβαίως. Hello! How are you? We send our kisses, much, much. Άμα το βλέπουμε τώρα, θα το καταλάβουν. Νομίζω. Κλαίνε οι δάσκαλοι αγγλικοί. Σκίζουν τα διπλώματά τους, ρε εσύ, όλοι. Ναι, τώρα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου που τους έτρωγα τόσα χρόνια τα φράγκα για να με σπουδάσουν αγγλικά. Και εσύ ήσουν στα πάρκα με τις φίλες. Και εγώ, όχι καλέ, σπίτι ήμουνα. Απλά έβλεπα τσικιτίτας. Τις μπανάνες. Όχι τσικιτίτα, πώς λεγόταν, τσικιτίτα, ναι. Τι είναι τσικιτίτα. Ένα παλιό μεξικάνικο. Μικρουλίτσε. Οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν, δεν το βλέπατε αυτό. Κρίμα που πετούν, ε. Γιατί γελάς, δεν το βλέπατε εσείς αυτό. Εσύ ήξερες αυτό, αγουχέτας με color de rosa, το είδες ποτέ. Αγουχέτας είναι αυτό το πόνος που έχεις μετά από την γυμναστική και την προπόνηση. Όχι. Αγουχέτα, πώς είναι στα ελληνικά αγουχέτας τότε. Είμαι πιασμένος από το γυμναστήριο. Πιασίματα με ροζ χρώματα. Και ήταν πολύ ωραίο και το τραγούδι έλεγε «Αγουχέτας de color de rosa, sombrero blanco y negro, ενενενενενενενα, de color azul pastel». Και λεγότανε πιασίματα με ροζ χρώματα. Ναι. Εγώ για τη Χουάνα την Παρθένα ήξερα που είχαμε. Μα, πιασίματα με ροζ χρώματα δεν είχαμε.
Η Χουάνα η Παρθένα, ναι. Η Χουάνα η Παρθένα. Πολύ ωραίο, έκτακτο. Εμένα... Χωρίς αυτά δεν υπάρχει παράδεισος που είχε κάνει πλαστική στο σπίτι. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίο. Αυτό ήταν αργεντίνικο, μετά έκαναν το ισπανικό που ήταν πιο ωραίο ακόμα. Αυτή ήταν χτυπημένη από τη μοίρα. Την είχαν βιάσει. Η Καταλίνα, βέβαια, την είχαν βιάσει. Την είχαν σπάσει στο ξύλο. Της είχαν σκοτώσει τον πατέρα. Της είχαν σκοτώσει τη μάνα. Της είχαν σκοτώσει τον Αραβωνιάρη και αυτή συνέχιζε. Όχι τον Αραβωνιάρη, δεν το σκότωσαν. Το σκοτώνουμε στο τέλος. Ο Αραβωνιάρης σκότωσε. Ήταν ο μαφιόσος. Σκότωσε τη μάνα της και τον πατέρα της. Αλλά αυτή τον ερωτεύτηκε. Το αργεντινικό ή το ισπανικό. Δεν ξέρω. Το ισπανικό είναι αυτή. Μεταπληρωμένο είδα εγώ. Περίμενε. Χριστέ μου, τι λέμε. Να σου πω, να πάω σιγά σιγά στις ειδήσεις. Όχι, περίμενε. Έχεις όρεξη για κουτσομπολιό σήμερα, σε βλέπω, ε. Περίμενε. Ε? Θέλεις κουτσομπολιό σήμερα, τραβάει το αίμα σου. Είδες αυτό. Είδες το ισπανικό που είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Είδα το αργεντίνικο. Δηλαδή αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Χάλια. Κοίτα, μόνο τη φωτογραφία φαίνεται ότι το ισπανικό είναι πολύ καλύτερο. Ναι, αυτό βλέπω. Την βλέπεις που μοιάζει μαζί σου. Ναι. Ποια! Αυτή, η Καταλίνα. Η Καταλίνα. Ναι, η Ισπανίδα. Για βάλε να τη δω. Για δω, δείξε στα παιδιά. Την βλέπετε από πάνω. Ρε, έχουμε πιο ωραία από την Καταλίνα, ρε. Περίμενε να τη τα δείξει τη μαντό. Τη λένε. Συγγνώμη. Αμάια Σαλαμάνκα ηθοποιό. Σαλαμάνδρα. Σαλαμάνκα. Αμάια Σαλαμάνδρα. Σαλαμάνκα. Παναγία μου, με συγκρίνει με μια σαλαμάνδρα. Και είναι κούκλα, κοίτα. Σαν και σένα είναι. Φάση. Ρε, αυτή είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι, αλλά είναι ένα 50. Εντάξει. Άμα είναι διαφορά μα σε κάτι πόντου. Δεν είναι τόσο όμορφη, κοίτα. Είσαι πιο όμορφη. Όχι, όχι, ωραία είναι. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν είναι κακή, δεν κακή. Λοιπόν, να σου πω, Φραντάρα μου, να πάμε λίγο στι ειδήσει και να αφήσουμε τη σαλαμάνδρα και τη σαλαμούρα απ' έξω. Εδώ, όπω όλε οι ξανθίε αυτέ, Εδούρνα κτλ., μαζί σου μοιάζει. Ναι. Λοιπόν. Και εσύ τέτοια. Άκου κουτσινά μου, κι εγώ είμαι πλάστικ μπουμπάστικ. Όχι, πάμε να πούμε ποιο έρχεται. Έρχεται λοιπόν στο Paradise Beach Club ο DJ Tiesto την 3η 21 Ιουλίου. Όχι, 31. Άλλαξε. 31. Ναι. Όχι, λάθος, 31 γράφει μωρέ. 31 Ιουλίου. 21 λες. 31 Ιουλίου γράφει. Α, ναι ρε παιδιά, γιατί πέρασε την 3η. 31 Ιουλίου. Το μυαλό μου και μια λύρα, έτσι. Πάμε, δηλαδή, πυροβολημένη. Είχα που είχα τρία εγκεφαλικά κύτταρα. Για πες το ξανά από την αρχή. Πάμε. 1, 2, 3. Έλα, έρχεται στο Paradise Beach Club ο Tiesto. Αυτός ο DJ, ο καταπληκτικός, ο τρομερός. Που τόσα χρόνια έχει κολλήσει ένσημα αυτός ο άνθρωπος πια. Που έχει βγάλει τόσα λεφτά. Βγήκε στις αρχές 90s και ακόμα παίξει μουσική. Που ακόμα και τα δισέγγονά του εξασφαλισμένα τα έχει αυτός. Αυτός είναι ο Ρος Γαμπρός. Παρεπιπτόντος. Στις 31 Ιουλίου λοιπόν έρχεται στη Μύκονο να πάτε όλοι να το συναντήσετε γιατί θα περάσετε. 31. Πέροχα. Πέροχα. 31. Δεν μπορώ 31. Εγώ πάω. Τι μέρα πέφτει 31 Παρασκευή. Έχω κανονίσει να πάω θέατρο. Μπορώ. Αλλά τι να κάνω, πώς να τα κυρώσω, να πάω, να πεταχτώ στον DJ Tiesto, στη Μύκονο. Τι είναι. Τίποτα. Τι τώρα έχει και το καράβι αυτό το γρήγορο. Μια μισή ώριτσα δρόμος, όχι μια μισή. Το μικρό, το καράβι το μικρό αυτό δύο. Που πάει γρήγορα το έχεις δει. Το δελφίνι. Το κόκκινο λες. Όχι, πράσινο είναι. Βολίδα. Κόκκινο, πράσινο τώρα εκεί θα τα κολλήσω. Δεν είναι τέτοιο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εσύ να σου πω, πάμε να πούμε καμία είδηση, διότι τα παιδιά διψάνε για ενημέρωση. Ναι, το βλέπω. Πάμε στο Γιούγκερ. Ένα Brexit έχει φύγει οριστικά από το τραπέζι. Αχ, τι βάρος μας έβγαλες από πάνω. Δεν υφίσταται σύμφωνα με τον Jean-Claude Juncker ένα Brexit και αυτό φαίνεται οριστικό. Μια έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη έχει φύγει οριστικά από το τραπέζι. Μετά τη συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαίων, εκτίμησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πλέον εξαρτάται από τη δέσμευση των Ελλήνων. Τώρα σώθηκες. Πρόσθεσε ο Γιούγκερ μιλώντας χθες την Πέμπτη το βράδυ στο αυστριακό ραδιοφωνικό σταθμό ΟΡΦΟΥ. Οι Έλληνες πρέπει να φέρουν αποτέλεσμα, τόνισε. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε επιτυχισμένες τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα. Βρήκαμε μία λύση, είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε ότι αναμένεται τώρα μία μακρά περίοδος ηρεμίας. Τι είναι αυτή! Καλημέρα! Γεια, τι κάνετε, καλά, έλατε από εδώ. Ο Λέντι είναι. Βλέπω καλά, ιδέες που σε αναγνωρίζω. Τι κάνεις. Γεια σου Γιώργο. Το ξέχασες άλλο παιδί. Κάτσε ρε, αφού το Λέντι τον ξέρω. Έχει έρθει σε όλα τα events ο Λέντι. Είναι τρελός gamer αυτός. Gamer. Βεβαίως, παίζει... Τι παίζεις.
παίζεις PlayStation, ε? Τα πάντα όλα παίζει. Έχουν έρθει εδώ πέρα κάτι λοκόπεδα, κάτι φιλαράκια μας να μας δουν ο Γιώργος και ο Λέντι. Τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθανε για να μας δουν από κοντά. Και τι άλλο. Α, ναι, τι εσύ λέγαμε. Τα έκανε τα αγόρια, χαίρεσαι. Ναι, μωρέ, χαίρομαι. Πώς θα μη χαρώ. Δεν βλέπεις, γυράνε και τα μουστάκια μου που δεν έχω βγάλει. Ναι, χρειάζεσαι λίγο. Θα είσαι την Φρίδα Κάλλο. Από τα Πετράλωνα. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, έλα, σχολίασέ μου λίγο εδώ για το Γιούγκερ. Τον χωνεύεις αυτόν, τον συμπαθείς. Κλάιν Μάιν, ε. Μου είναι αδιάφορο. Και τι λες τώρα που έφυγε αυτό το ενδεχόμενο του Brexit, πώς το βλέπεις εσύ ότι αυτό? Ότι εγώ θέλω να πάω στις δεύτερες εκτόσεις να αγοράσω ρούχα. Συγγνώμη ρε εσύ, τώρα δηλαδή που θα βάλουν εκτόσεις. Την έχουν βάλει, είναι δεύτερη εβδομάδα πλέον. Ναι. Δεν κοιτάς πώς θα μαζέψεις κανένα φράγκο στην πάντα, πώς θα μαζέψεις κανένα φράγκο για να πας διακοπές και κοιτάς που να πάρεις πάλι μπλουζάκια και παπούτσια και στολίδια. Μπλουζάκια. Μπλουζάκια και παντελόνια και. Μπλουζάκια, παντελόνια. Τι θα τα κάνεις, Χριστιανέ μου, τα μαγειρέψεις να τα φας τα μπλουζάκια τόσα που έχεις. Δεν χόρτασες πια κουρέλια, δεν χόρτασες. Μιλάει αυτή που. Καλά, μιλάω εγώ έτσι και τώρα μιλάει η μάνα μου από μέσα μου, γιατί η μάνα μου τα ίδια μου λέει. Τα παπούτσια τα περιμένω. Έχεις κουβαλήσει όλη την ερμού στο σπίτι μου, κάνει. Δεν χωράνε στις ντουλάπες. Ναι, μέχρι και τις βαλτώσεις. Τα παπούτσια δεν μου τα έφερες. Ποια παπούτσια. Ποια, αυτά που φόραγα. Θα πάω να τα πάρεις. Α, είσαι. Πάτα πάει, τι! Είσαι από το κλειστό χέρι, ε! Δεν τα έχουνε σε 42. 41 μου κάνει. Εδώ δεν κάνουν σε μένα καλά καλά. Το πόδι, είναι, το 41 είναι, μου κάνει. Είναι πολύ εσφιχτό το μου πόδι. Μου κάνει το 41. Γι' αυτό φοράω παντόφλα σήμερα. Μου κάνει το 41, πολύ. Θέλω να του χαρίσω τα παπούτσια μου που τα χαρίσω. Αφού έχεις δύο ζευγάρια. Ένα καφέ ναι, καλό, ένα καφέ και σε μαύρο. Μαύρο, ντός μου τα μαύρα. Όχι, δεν θα μείνω τα μαύρα. Ντός μου τα καφέ. Όχι. Από εκεί να χαθείς. Να πας να πάρεις. Θέλεις να μου πάρεις τα παπουτζάκια μου. Τι θα πει ο Γιούγκερ γι' αυτό. Ότι πρέπει να μοιραστούμε. Άμα τα θέλεις θα στα δώσω βρε. Θα στα δώσω άμα τα θέλεις. Αλήθεια, με κοιτάς. Τώρα ξέρεις τι θα κάνει. Η τελευταία εκπομπή θα μου φέρει τα παπούτσια σε ένα κουτί βρώμικα και βρωμώντας. Όπως η μέρα που μου έφερε οι κάλτσες. Σου δώσα εγώ κάλτσες δώρο βρωμιάρικες. Όχι δώρο. Η μέρα που κάναμε αυτό που έπρεπε να μάθω τι έχει φέρει για φαγητό. Μια κάλτσα βρώμικα μου έβαλες. Δεν ήταν βρώμικη, ήταν καθαρή. Ναι, καλά. Δεν ήταν άπλητη. Την είχα φορήσει μόνο τρεις ωρίτσες. Και εγώ το υπέροχο. Το ποδαράκι μου. Και εγώ το υπέροχο τόσο που σου είχα φτιάξει, ε. Μα είναι δυνατόν. Τι σου είχα φτιάξει, δεν θυμάμαι. Ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια, ολόκληρα ντολμαδάκια που του είχα φτιάξει και αυτό μου φτιάξει ένα τόστρε. Και τα πήρε κρανίο κιόλα. Μα μου υποσχέθηκε ότι θα μου φτιάξει ισπανικό φαΐ. Τέλος πάντων. Το τόστ. Όπως ναι. Στην Ελλάδα. Ισπανικό τόστ. Πιο παραδοσιακό από το τόστ υπάρχει κάτι. Υπάρχει, θα μπορούσε να μου φτιάξει. Ναι, μαμά, τι θα φάμε, ένα τόστ, παιδί μου. Θα μπορούσε να μου φτιάξει ένα τσορίθο μαγειρεμένο όπως το μαγειρεύεται στην Ισπανία. Ναι, με όλα τα λάδια. Αν και δεν μου αρέσουν τα αλλαντικά. Καθόλου. Μια παέγια, θα ήταν καλή. Λοιπόν, να σου πω, πάμε στην επόμενη είδηση. Θέλεις πρώτα να δεις ένα υπέροχο. Θέλω. Λοιπόν, πριν να φύγουμε σε break, θα σας πω ότι η Καροτέν με τα καλύτερα προϊόντα, τα καλύτερα αντιλιακά σε όλη την Ελλάδα. Μας προσέχει, αλλά μας έκανε παρέα και στα Mad Video Music Awards 2015 by Coca-Cola. Και γι' αυτό το λόγο σας έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το οποίο θα δείτε ευθύς αμέσως και μετά θα βγούμε σε break και ξαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Loca Report με Κέφι, Τρέλα και Κορδέλα με τα παιδιά μας εδώ πέρα, με τον Γιώργο που έχει έρθει και το Λέντι και θέλω να πω κάτι στη μάνα του Γιώργου. Γεια σας κυρία, πώς την είπες? Γεια σας κυρία Αλεξάνδρα! Είμαστε εδώ με τον Γιώργο, γεια σας! Το στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας. Γιατί μας βαριέστε κυρία Αλεξάνδρα! Και είχες εσύ μια σκόρτα καλή να σε βαριέτε τώρα κυρία Αλεξάνδρα. Καλά δίκιο έχει η γυναίκα με αυτές τις μπούρδες που λέμε. Λοιπόν, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Δεν πειράζει. Εγώ όλα τη λέω είναι σοβαρά. Θα σας αλλάξουμε γνώμη κυρία Αλεξάνδρα. Θα σας αλλάξουμε γνώμη, δεν θα αλλάξετε κανάλι δηλαδή. Και πού να το βάλετε καλέ, πείτε μου τώρα πού να το βάλετε. Το βάλετε απέναντι σε άλλα κανάλια που έχουν επαναλήψεις. Τι, Κωνσταντίνου και Ελένης μια ζωή, ε, δυο ξένοι. Που ακόμα τους κολλάνε ένζυμα. Δεν τα έχετε δει ακόμα αυτά τα επεισόδια. Σας παρακαλώ πολύ. Η επόμενη είδηση... Όχι καλέ, πλάκα κάνουμε. Δεν έχει πολύ νόημα. Γιατί... Γιατί δεν μπορούμε να το δείξουμε.
Α, για το Violet της χρονιάς. Ωραία. Να πάμε σε μία άλλη είδηση τότε. Όχι, θα σου διαβάσω εγώ κάτι άλλο. Βρήκες άλλη? Θα την βρω. Τώρα θα την βρεις? Βέβαια. Ξέρεις, θέλω να σχολιάσουμε. Συγγνώμη, αλλά θέλω να το σχολιάσουμε, Φρανίτο. Τι? Αυτό που έγινε χτες που δήλωσε ο Σπαλιάρας. Τα ακούσες? Α, ναι! Βεβιά, βγήκε ο Σπαλιάρας. Εσύ ήσουν φιλή του Σπαλιάρας ποτέ? Ναι. Ναι. Όχι, τι δεν εννοώ είσαι? Ότι είμαι στις 4.000. Τι νούμερο είσαι? Περίμενε, όχι, δεν είναι. Το 2015. Είμαι φίλη, είμαστε φιλαράκια. Το 702. Το 3.999. Όχι, σταμάτα, μην το λες αυτό τώρα για την ντροπή. Είμαστε φιλαράκια. Ντροπή αυτό που είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, για τώρα να εξηγήσουμε και σε όσους δεν το ακούσανε, βγήκε παιδιά ο Γιάννης Παλιάρας και είπε ότι έχει πάει με 4.000 γυναίκες. 4.000. Εγνωριστή. Αυτό εννοούσα. Ρε φίλε, και αυτό που συζητούσαμε χτες, ας πούμε, και σε παρέ και με τον Δημήτρη και με τον Σταμάτη και λέγαμε, για να πας με 4.000 γυναίκες, κάνε λίγο τον υπολογισμό. Θα πρέπει... 250 το χρόνο. 250 το χρόνο. Από τα 17. 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή αυτός... Κάνε όλη την ημέρα δεν έκανε τίποτα άλλο. Και τρεις μήνες διακοπές, ναι, τρεις μήνες off. Εσένα σου φαίνεται νορμάλ αυτό το... Γιατί απολύτως φυσιολογικό, ε. Εσύ δηλαδή, ας πούμε, έχεις γνωρίσει 3.000 γυναίκες, ας πούμε. Όχι, ούτε καν. Ποιος να σε θέλει, εσένα. Ρε Σιφρανίτο, γιατί ρε, τι έχει? Ούτε τον Γρηγόρη, ούτε τον Μπίτον, ούτε κανέναν τώρα. Ρε Σιφρανίτο, τώρα, συγγνώμη. Πρέπει να είσαι πολύ... Μα θέλω να σε ρωτήσω ό,τι να είναι για να πας με τόσες. Μα να σε ρωτήσω κιόλας κάτι. Το θέμα είναι ότι ο Σπαλιάρας είναι Σπαλιάρας. Είναι ωραίο παιδί, είναι ωραίο παλικάρι, έχει ωραίο σώμα, έχει ωραίο πρόσωπο. Είναι πολύ ψηλός. Ναι, τέλειος είναι. Ναι. Τι, θα πούμε και το Σπαλιάρ, δηλαδή δεν είναι ωραίος άντρας. Θα πες φωτιά, μας κάψει ρε παιδιά. Εγώ μπορώ να ανοίξω άνετα. Ναι, πες το, τι. Άμα δεν σ' αρέσει, το λέω. Μπορεί να σου κόβει το γρασίδι. Να τον πάρεις για κυπουρό. Ναι, με αυτά τα δόντια που έχει. Συγγνώμη τώρα να το πούμε. Θα παίξει μάγας. Ναι. Για μάγας εγώ. Ναι, αμέ, μπορεί να σου κόβει το γρασίδι. Επίσης, μπορείς να τον είχε και σαν pool boy. Ναι, γιατί για άλλο πράγμα δεν κάνει. Τι λες, δεν τρέπεσαι λίγο? Είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Τον έχεις δει στον Αντένα που έπαιζε παλιά τώρα, και τώρα που τώρα παίζει στο... Να μιλήσω και για άλλους ηθοποιούς που υπάρχουν. Που εδώ στην Ελλάδα είναι. Εδώ στην Ελλάδα είναι. Ό,τι δηλώνεις είσαι. Να μιλήσεις. Σε προκαλώ, ρε. Σε προκαλώ. Δεν είναι ο Σπαλιάρας καλός ηθοποιός. Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ καλός. Και εσένα αύριο σου πάνε να σου λένε Μαντόβα, έλα να κάνεις μια παράσταση. Ναι. Αυτό σου κάνει ηθοποιός. Δεν έχω κάνει εγώ. Αυτό σε κάνει ηθοποιός. Δεν έχω κάνει εγώ έναν ολόκληρο μήνα σεμινάρια υποκριτικής. Ένα μήνα, ρε. Έναν ολόκληρο μήνα. Ναι, εσύ τουλάχιστον έχεις πάει. Αυτό δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν άλλους. Στην δραματική σχολή μου το λες αυτό. Βεβαίως. Α, συγγνώμη τότε. Ναι. Έχει βγάλει δραματική σχολή. Αλλά υπάρχουν άλλους που κάνουν και παράσταση και δεν έχουν πάει ποτέ. Όπως. Πες μου έναν. Έχει πάει σε σχολή. Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Έχει πάει σε σχολή. Κάνεις μεγάλο λάθος. Έχει πάει σε σπίτι. Τι σπίτι, μωρέ. Ναι, σε σπίτι ήταν η σχολή. Ναι. Δεν τρέπεσαι τώρα. Εσύ δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά. Μου βγάζεις το κακό φραν που δεν θέλω να βγει από έξω. Μα δεν είναι αυτό που λες τώρα. Δεν υφίσταται. Είναι ντροπή αυτός ο άνθρωπος να βγει και να πει αυτό. Ποιος το ενδιαφέρει? Είναι ντροπή. Και απ' την άλλη όμως, ρε παιδιά, άμα λέει αλήθεια. Προσβάλλει τις γυναίκες με αυτό. Άμα λέει αλήθεια. Προσβάλλει τις γυναίκες με αυτό. Γιατί? Και θα πρέπει να καταργηθεί από την τηλεόραση αυτός ο άνθρωπος. Σιγά μου, ρε παιδιά. Ας μην πηγαίνανε κι αυτές, αφού ξέρανε. Με τους παλιούς να πας Κρυσίνου. Δεν έχει πάει και με δύο γυναίκες στη ζωή του. Βγαίνει η Μαντόγαστερά του σε ένα περιοδικό και λέει: έχω πάει με 4.000 άντρες. Ναι. Τι θα έλεγαν αύριο? Οι 4.000 άντρες. Τι θα έλεγαν αύριο? Όλοι στην Ελλάδα. Μα είναι. Μα δεν νομίζω ότι οι γυναίκες. Τι θα έλεγαν? Μα δεν νομίζω ότι οι γυναίκες. Τι θα έλεγαν? Θα έλεγαν ότι είμαι μία κοπελίτσα η οποία. Ελεύθερη, πολύ ελεύθερη. Ναι, είναι ας πούμε. Και αυτός είναι πολύ μάγκας. Κάπως έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Που σε πληροφορώ ότι έχουν πέσει απίστευτα τρόλ και στο Twitter το και δει. Σε Face με όλα αυτά που λένε και κυρίως από γυναίκες. Τις γυναίκες έχει εξοργήσει τώρα, ας πούμε, για να τα λένε και αυτά. Ντροπή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά. Ντροπή. Ποιος το αμφισβητεί, αν ο άνθρωπος πραγματικά έχει πάει με τόσες γυναίκες. Να το κρατάει στο σπίτι σου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί να έχει δίκιο. Τώρα άλλαξα γνώμη. Το ξέρεις ότι είναι ο μόνος Έλληνας ο οποίος έχει πάει καλεσμένο στο σπίτι του Hugh Hefner. Πού, πώς το λένε αυτόν, Hefner. Με τα κουνέλια. Ξέρεις πόσα κουνέλια έχει πνίξει ο Σπαλιάρας.
Ξέρεις πόσα! Εσύ δεν τρέπεσαι. Τι να τρέπω! Μάλιστα, σε δύσκολη θέση μια εβδομάδα πριν να πάμε διακοπές. Τι να πω, αφού έτσι είναι. Αφού έτσι είναι. Θα πάρω τηλέφωνο να με φωνάξω μετά. Δώσε ένα break, ναι, σε παρακαλώ πήγε. Πάρα πολύ. Κουλεράκι. Δώσε. Κουνελάκι. Α, εντάξει. Τι έγινε, μια μας το... Μας βλέπει ο Γιώργος και ο Λέντι. Εντάξει, μωρέ. Αυτά κάνουμε κάθε μέρα. Πώς είναι αυτό που κάνεις όταν παίρνουμε αυτό το τραγούδι, το... Έλα, βάλ' το λίγο πιο δυνατά. Ήχο, ήχο. Έλα. Ήχο. Εγώ είμαι φίδι με γάτα. Λοιπόν, εσύ είσαι τάβρα. Πάμε να πούμε για τα Bubble Tail, να πούμε για τα Bubble Tail, τα οποία μας έχουν δώσει εδώ πέρα αυτά τα καταπληκτικά τα Bubble Tail, τα οποία, παιδιά, απελευθερώνουν μέσα από τις φυσαλίδες που βλέπετε σιρόπι. Έχετε δοκιμάσει Bubble Tail? Θα δοκιμάσετε αμέσως τώρα. Να δείτε τι ωραία που είναι. Όχι ψέματα σου λέω, θα τα πούμε όλα εμείς. Λοιπόν, φυσικά αυτή η γεύση είναι, νομίζω, σήμερα είναι ροδάκινο. Σήμερα είδες τα καλύτερά της, ε. Είναι ροδάκινο, το οποίο μέσα τα bubbles πρέπει να έχουν πεπονάκι. Εν πάση περιπτώσει. Σήμερα πεπόνι παντού. Αυτό πρέπει να είναι γιαούρτι, λευκό είναι, μωρέ. Όχι ρε, δεν είναι γιαούρτι αυτό. Συγγνώμη τώρα. Μέσα στα bubbles δεν υπάρχει γιαούρτι. Μέσα στα bubbles υπάρχει. Όχι, μπορείς να το κάνεις και με γιαούρτι. Γεύση γιαούρτι τα bubbles. Ναι, άμε. Νομίζω ότι πρέπει. Το γιαούρτι έχει γιαούρτι. Όχι, και τα bubbles έχουν όχι. Σιρόπι. Όχι, υπάρχει και, γιαούρτι και γιαούρτι. Bubble γιαούρτι. Γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει φράουλα με γιαούρτι. Φράουλα με bubbles γιαούρτι. Θεϊκό. Θεϊκό. Πραγματικά πολύ προχώ, παιδιά. Και πού μπορείς να τα βρεις? Σε 4 σημεία στην Αθήνα και σε 1 στη Σαντορίνη. Έτσι. Γιατί άμα ξομείνεις στο νησί στη Σαντορίνη και δεν ξέρεις πώς θα σου δροσιστείς, σε σένα απευθύνομαι, φίλη τουρίστρια Κινέζα. Να πας να πάρεις ένα bubble tea από το Bubble Tail να γιάσεις. Τι ώρα τα είπες? Έτσι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι 31 Ιουλίου θα είναι ο DJ Tiesto στο Paradise Beach Club στη Μύκονο. Απολύτως. Και μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί τα εισιτήρια του στο biva.gr, paradiseclubmicons.com και στο 6949-468-227. Και φυσικά να σας πούμε και ότι η Amita Motion δεν σταματάει να χαρίζει θετική ενέργεια. Μπορείτε να μπείτε στο www.θετικηενέργεια.gr και εκεί να ανεβάσετε μια φωτογραφία με την παρέα σας με τα πιο θετικά stickers και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα διεκδικήσετε ένα ταξίδι για 5 ημέρες κάπου στην Ευρώπη, σε ένα προορισμό της Ευρώπης ή στη θετική ενέργεια, να στη θετική κάτι ημέρα. Άλλο. Ναι, πες το. Να ενημερώσουμε στα παιδιά ότι αν έχετε σχέση να μην τα ανεβάσετε στο Facebook. Αυτό μόνο. Αρχίσαμε πάλι. Όχι, αυτό μόνο ήθελα να πω. Τι είδες σήμερα και πληγώθηκες? Εγώ δεν πληγώνομαι. Σου απλά κάναμε. Γελάω γιατί είναι γελίο το πράγμα πλέον. Έχει φτάσει σε ένα όριο. Γι' αυτό πήγε σκέβαψε στο μαλλί σου, ε. Από τη στεναχώρια σου. Και από το παράπονό σου. Όχι, και από ήθελα. Τη ζήλια σου. Από αλλαγή ήθελα. Πες τα όλα στη Διαμαντό. Πήγα να το κάνω όλο ξανθό, αλλά λέω θα είναι πολύ μπαμ. Ευτυχώς. Αλλά δεν, δεν, δεν. Ευτυχώς που σε σταμάτησε η Ελένη, γιατί άμα το έκανες όλο ξανθό... Δεν ήθελε η Ελένη. Θα σου σαν τον παπαγάλο. Εντάξει, εκεί μωρέ. Πίσω. Ναι, δείξε το στα παιδιά το μαλλί σου. Όχι τώρα, μετά. Δείξε στα παιδιά το μαλλί σου. Ο Γιώργος είναι φανατικός λοκόπεδο, θέλει να δει το μαλλί. Κοίτα εδώ. Έχεις βάψει και εσύ τα μαλλιά σου. Τι χρώμα είχες το μαλλί? Συγγνώμη, τώρα αλήθεια... αυτό είναι το φυσικό σου. Η αλήθεια είναι το μαλλί, το κούρεμα είναι προς τα εδώ. Ναι, ωραίο είναι. Αφού γελάς. Είχες μακρύ μαλλί, Γιώργο. Άντε. Τι σου να ροκαράς, ο χάκορ. Μιλάμε εδώ πέρα με το λοκόπεδο που έχει έρθει το Γιώργο και λέμε έτσι για τρίχες πάλι, για μαλλιά συζητάμε. Λοιπόν, πάμε. Ρε, εσύ πολύ πολιτικά έχουμε σήμερα. Πάμε στον Μπερλουσκόνη. Ναι, είναι ωραία το τι λέει. Να πάμε στο πέμπτο που λες αυτό εδώ πέρα, να καλέσεις και το πρώτο φίδι με 4 πόδια. Όχι, πήγαινε στον Μπερλουσκόνη που είναι ωραίο αυτό που λέει. Άντε, πάμε στον Μπερλουσκόνη. Το ξέρετε τον Μπερλουσκόνη? Ποιος είναι? Δεν ξέρεις εσύ, λέει, ο Γιώργος είναι υπερμεγαενημερωμένο, να τα πάρουμε στην σύνταξη. Λοιπόν,
Μπερλουσκόνη, δεν αμαρτάνω πια. Είμαι κοντά στην αγιότητα. Οπα. Τις εντυπώσεις κατάφερε να κλέψει και πάλι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος μιλώντας. Κομωδινή. Ο οποίος μιλώντας σε γερουσιαστές δήλωσε. Ναι, αφού έτσι είναι, χάλια. Δήλωσε ότι απέχει πλέον από τις αμαρτίες. Είμαι κοντά στην αγιότητα, δεν αμαρτάνω πια, ούτε κάνω σκέψεις. Είπε ο πρώην πρωθυπουργός σε γεύμα του και πρόσθεσε ότι. Όχι αυτό. Ναι, αυτό. Ο Μπερλουσκόνη λέει φέρεται να υποστήριξε επίσης ότι ο Πούτιν ήθελε να του δώσει τη ρωσική υπηκουότητα και να τον κάνει λέει υπουργό οικονομικών της Ρωσίας. Όπα. Για σκεφτείτε λέει στην Ιταλία. Ο Πούτιν το παλιό ή ο Πούτιν το καινούριο. Γιατί υπάρχουν δύο Πούτιν. Το έχουμε ξαναπεί. Α, ο κλόνος. Το αληθινό ή ο κλόνος. Ο κλόνος, ο ψεύτικος. Ο μαϊμού. Για σκεφτείτε, λέει, στην Ιταλία με βγάζουν λέει στο περιθώριο, ενώ ο Πούτιν μου είπε ότι θα ήταν έτοιμος να μου δώσει τη ρωσική υπηκότητα και να μου παραδώσει την ηγεσία του Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών. Είπε σε συνεργάτες του, σύμφωνα λέει, με δημοσιεύματα της La Stampa. La Stampa, παραβελάρ, La Stampa. Και πώς θα συνεννοούνταν, ρε εσύ. Παραβελάρ, La Stampa. Ξέρει ρώσικα ο Πούτιν. Αγγλικά ξέρουν. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να πάρεις έναν ξένο από άλλη χώρα και να τον κάνεις υπουργό οικονομικών ή οτιδήποτε. Παιδιά, σεισμός. Σεισμό. Ή οποιοδήποτε. Σεισμό. Ναι. Είχε και ένα το πρωί. Έγινε και ένα το πρωί, το ξέρεις. Σεισμό τώρα ήταν αυτό. Ναι, νομίζω. Έγινε και ένα στις 12 η ώρα. Στις 12 ακριβώς είχε γίνει νομίζω ένα σεισμός. Τώρα τι ώρα να έχει πάει, ρε παιδιά, 3 παρά. Τι ώρα είναι τώρα. Δεν πάει καλά και το ρολόι μου, ναι. Παιδιά, ζήσαμε ένα μετασεισμό αυτή τη στιγμή. Με επίκεντρο την Παλίνη, με επίκεντρο το Μαρτιδί. Τι λέει, ρε! Τι λέω, καλέ, αφού έχει περάσει. Ξέρεις τι σκέφτηκα, η κυρία Λίτσα έπεσε. Ρε, σε λίγος έπεσε η κυρία Λίτσα κάτω και νομίζω ότι είναι σεισμός. Σε παρακαλώ πολύ, δώσε ένα break εδώ λίγο να συνέλθουμε. Η κυρία Λίτσα ήταν, ρε. Αλλά δεν είχε γίνει ένα σεισμό στις 12 η ώρα. Τι λέει τώρα, ναι, στις 12 σήμερα. Α, ναι. Δώσε break. Δεν θυμάμαι. Εγώ δεν τα νιώθω. Ω, ακόμα κουνιόμαστε. Κοίτα, κοίτα τα bubble tail. Τι κάνουν, ω. Κουνιόνται τα bubble tail. Όπα. Αυτές οι υπέροχες γεύσεις, λοιπόν, οι οποίες απελευθερώνουν το σιρόπι που βρίσκεται μέσα στα bubbles και γίνεται στον ουρανούσκο σας μία οργασμική απόλαυση, παιδιά, μία πανδεσία γεύσεων και χρωμάτων. Τι έχεις πάθει σήμερα. Τι έχω πάθει, μια χαρά είμαι. Πες το διαφορετικά, έχω πες ότι τα bubble tea από τα bubble είναι σπαλιάρα. Το πιο δροσιστικό πράγμα μα που υπάρχει. Μα είναι. Το οποίο προκαλεί σεισμό, όπως σεισμός προκλήθηκε και στις 12 η ώρα, να τα λέμε κάθε αυτά. Κάθε μέρα πάρτι. Για όσοι δεν τα ακούσατε. Λοιπόν, πάμε να πούμε την επόμενη μας είδηση, γιατί έτσι είναι λίγο περίεργη. Φίδι με γάτα, φίδι με γάτα. Ανακαλύφθηκε, ρε παιδιά, λέει, το πρώτο φίδι με 4 πόδια. Ναι, φίδι με γάτα. Ναι. Το απολίθωμα, λέει, ενός αρχαίου πρόγονου των σύγχρονων φιδιών ανακάλυψαν επιστήμονες, το οποίο είχε 4 μικρά ποδαράκια. Είναι το πρώτο τετράποδο φίδι που ανακαλύπτεται και το οποίο, λέει, ζούσε στην βορειοανατολική Βραζιλία πριν 113 έως και 126 εκατομμύρια χρόνια. Πρόκειται για ένα μεταβατικό ζώο μεταξύ αρχαίας σαύρας και σύγχρονου φιδιού. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί αρχαία φίδια με 2 πόδια, αλλά όχι με 4. Τι τα κάνεις τα 2 πόδια. Το περίεργο πλάσμα είχε μήκος σχεδόν 20 εκατοστά. Α, τόσο μικρό. Μικρό ήταν, ρε παιδιά, 20 εκατοστά. Και τα άκρα του είχαν μήκος 4 χιλιοστά. Τι θα σε κάνω εσένα σήμερα. Θα σου κόψω το κεφάλι. Άκουσε, τα άκρα του είχαν μήκος 4 χιλιοστά τα μπροστινά χέρια. Και 7 χιλιοστά τα πίσω. Πώς περπατούσε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Σαν τα ποντίκια, μωρέ. αφού τα 7 χιλιοστά ήταν λιγότερα, ναι, από τα χέρια, άρα έχει και χέρια 0,7... Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε. Τα 4 του πόδια είχαν το καθένα 5 δάχτυλα με μακριά νύχια στις άκρες τους. Μάλλον, λέει, δεν χρησιμοποιούνταν τόσο είναι για την κίνηση του ερπετού στο χώμα, αλλά για να κυνηγάει τη λία του και να σκάβει λαγούμια κάτω από το έδαφος. Τόσο δεν είναι. Τα 7 εκατοστά. 7 χιλιοστά. Νομίζω πολύ λιγότερο, περίμενε. Εντάξει, λιγότερο. Ναι, τόσο. Όχι, αυτό είναι παραπάνω από ένα πόντο, δραματό. Κάτσε, να το μητρήσω.
Αφού ένας πόντος είναι τόσο, 7... και άλλος ένας τόσο, 2, 3, 4, 7 5, θέλω να 6, μου πεις. 7 τόσο. Μα θα, αφού τα χιλιοστά αν έχει είναι χιλιοστά, πιο μικρά. Αν εκατοστά, χαζομάρες λέω. Άρα πολύ, αλλά σωστά τα λέω. Μικρούλα, αϊ, που θέλει να ξαναπάει λίγο στο σχολείο. Έχει να δει δίκιο τα μαθηματικά, που δεν τα ξέρει καλά. Σωστό. Αϊ, καημένη. Ρε, εσύ συγγνώμη τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι. Ρώτα, εσύ, με ελευθερία. Αυτό το πράγμα ήταν 20 πόντους. Ναι. Και είχε ποδαράκια, τα οποία ήταν 3 χιλιοστά και 7 αντίστοιχα. 7. 7, τα πόδια του και τα χέρια του ήταν 3 χιλιοστά. Ναι. Άχρηστα ήτανε. Τι να τα κάνεις. Τι να τα κάνεις, πραγματικά. Και πού τα κουβαλούσε αυτά πάνω στο σώμα του. Έλα. Δεν έχουμε καμία φωτογραφία. Τις άκρες. Έχουμε καμία φωτογραφία. Τραγικό. Θα πρέπει να είναι πολύ άσχημο ζώο αυτό. Ναι. Φίδι με γάτα. Ναι, πραγματικά. Δώσε ένα break, ρε παιδιά. Δώσε ένα break να το σκεφτούμε λίγο. Το αρχαίο φίδι. Τροφές αφήνει, γυναίκες, άντρες, προκαλείς και στο μυαλό μου. Ποιος είναι αυτός τώρα. Kings, νομίζω. Α, το βικίνι. Μέσα στο κάτω μου βικίνι. Η Αντωνέλα, αντί πούμε να μπει στη θάλασσα, να μην γίνεται αυτό το βικίνι. Να... Απλά τα πράγματα. Να... Αν κάνει αυτή τη γαστερά του που είναι όλη μέρα στον ήλιο, άλλο πράγμα δεν κάνει. Λοιπόν, παιδιά, εμείς αυτά είχαμε να σας πούμε. Άλλο ένα Loca Report μόλις έφτασε στο τέλος του. Εσείς μπορείτε να μας παρακολουθήσετε αν θέλετε στο youtube.com/MadTVGreece στο ίντερνετ ή αλλιώς στην Κύπρο μας στις 7 η ώρα ή αλλιώς να συντονιστείτε εδώ στη 1:30, αλλά από Δευτέρα, γιατί ακολουθεί Σουκού. Όχι, το Σουκού... Όχι, ακολουθεί Σαββατοκύριακο, όχι Σουκού. Α, εντάξει. Σουκού! Ναι, αυτά. Αυτά. Έχεις λοιπόν, δίκιο. Καλά να περάσετε κουτσούνια, να πάτε για μπανάκι, να πάτε για μπάνια να περάσετε πολύ ωραία και να προσέχετε τον ήλιο και να πίνετε πολλά νεράκια. Άντε, φιλιά! Τα λέμε Δευτέρα!